Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοκρατική Αριστερά οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Κρίση στην παιδεία, μεταρρύθμιση ή απορρίθμιση». Μιλάμε επίσης στην ψυχολογία με την οποία ένα περιβάλλον σαν το σχολικό μπορεί να λειτουργήσει. Θα σας πω τι κάνω, τουλάχιστον αυτό τον τελευταίο χρόνο. Αλλά θα σας πω ότι περιγραφές, παραδείγματος χάρη, που όλοι έχετε δει. Έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου κοντά μας, θέος Υφυπουργό Παιδείας και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Υπουργέ, πείτε μας, το θέμα της παιδείας δεν είναι μόνο η μάθηση, είναι όμως και αυτή. Παρότι ο βαθμός της μαθησιακής δυσκολίας αυξάνεται στα σχολεία συνεχώς, παρόλα αυτά από τα σχολεία βγαίνουν συνεχώς όλο και περισσότερα παιδιά που δεν έχουν βασικές στοιχειώδεις γνώσεις. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Πιστεύω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες τάξεις, όπως αυτές οι τάξεις του γυμνασίου, οι οποίες οφείλουν να δώσουν τη στέρεα γνώση. Στέρεα γνώση σημαίνει γενική γνώση, αλλά σημαίνει παράλληλα και κάτι άλλο. Σημαίνει μια στοχευμένη σε συνθήκες οι οποίες θα είναι αναγκαίες, έτσι ώστε να εξελιχθεί μαθησιακά ο καθένας και η καθεμιά. Σημαίνει όμως και ένα σχολείο, το οποίο να είναι προσαρμοσμένο και στις νέες ανάγκες, στις νέες τεχνολογίες. Ένα σχολείο οποίο δεν θα ξεχνά ούτε την ανθρωπιστική παιδεία, αλλά και από την άλλη ούτε και τις τεχνολογικές επιστήμες. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν πρέπει να είναι τίποτε άλλο παρά να δοθεί μια ολόπλευρη μάθηση, μια ολόπλευρη παιδεία, ξεκινώντας από εκεί που μπορεί να καλλιεργηθεί. Και πιστεύω ότι μετά το δημοτικό, ο χώρος του γυμνασίου είναι ο καταλληλότερος. Αναφερθείτε στη βάση του 10, στην πρώτη ηλικίου. Μήπως η ύπαρξη της βάσης του 10, θέλοντας να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, θα μπορούσε να οθήσει περισσότερα παιδιά στα τεχνικά λύκεια, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή είναι τόσο μικρή η συμμετοχή τους, το 22%, όπως είπατε? Θα σας απαντήσω, γιατί έχω εδραία πεποίθηση ότι δεν σπρώχνεις κανέναν στην εκπαίδευση να κάνει τίποτα. Το επαγγελματικό λύκειο θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα κινήτρων. Και το κίνητρο δεν πρέπει να είναι ποτέ αρνητικό, πρέπει να είναι θετικό. Επομένως, αυτό που μας χρειάζεται είναι ένα επαγγελματικό λύκειο το οποίο να είναι ελκυστικό, ένα επαγγελματικό λύκειο το οποίο να οδηγεί σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες, δεξιότητες, δικαιώματα και πάνω απ' όλα ένα επαγγελματικό λύκειο το οποίο θα έχει αποτύπωση στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Αυτά μας λείπουν ακόμα. Και νομίζω ότι μας λείπει και ένα ουσιώδες μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Επαγγελματικός προσανατολισμός υπάρχει μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες, καλλιεργείται και καλλιεργείται πάρα πολύ. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνδεθούν οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας με αυτό που επιλέγει το παιδί. Χρειάζεται περισσότερη συνειδητοποίηση και μέσα στο σχολείο. Η καθοδήγηση των παιδιών στα τεχνικά λύκεια θα μπορούσε να βοηθήσει και στη μείωση του προβλήματος της παραπαιδείας τελικά? Δεν νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλη επίδραση στη μείωση παραπαιδείας. Μείωση παραπαιδείας είναι και κουλτούρα, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι επίσης και ένα άλλο σχολείο, υπό την έννοια ένα σχολείο που στέκεται στο μαθητή και το υποστηρίζει. Το επαγγελματικό λύκειο είναι μια ανάγκη αυτή τη στιγμή. Μια ανάγκη την οποία φοβούμε ότι μέσα από την τελευταία αλλαγή που έγινε στο Λύκειο δεν επετέχθη ο στόχος, τουλάχιστον πρέπει να είναι όλων μας, να εξορροπηθεί μεταξύ του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου η επιλογή των μαθητών. Επίσης μιλήσαμε και για την μείωση της ύλης στα σχολεία στην ουσία, να κατέβει λίγο το επίπεδο. Ήταν μια πρόταση την οποία τουλάχιστον εγώ δεν βρίσκω ότι αυτή τη στιγμή είναι το βασικότερο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Από τη μεταπολίτευση και μετά, οι μελέτες και οτιδήποτε έχει γίνει στον χώρο της παιδείας είναι όλες και αποσπασματικές και μη συνεπτικές. Συνεχώς μεταρρυθμίζουμε, εντός εισαγωγικών, κάποια δομή, μεταρρυθμίζουμε το Λύκειο ας πούμε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την συνέχεια, δηλαδή γυμνάσιο, δημοτικό και ούτω καθεξής. Καμία μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει στον χώρο της εκπαίδευσης από τη μεταρρύθμιση του Παπανούτσου του 1964 όσον αφορά τη δομή. Δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο.